Σημασία έχει ότι η διαπλοκή τα τελευταία πολλά χρόνια σε αυτή τη χώρα αποτέλεσε το μοντέλο διακυβέρνησης αυτής της χώρας. Επομένως, περί αυτού μπορούμε να συζητάμε. Mm-hmm. Δικαστήριο δεν θα κάνουμε προφανώς εμείς και το ποιος και τι, αυτό είναι θέμα της δικαιοσύνης, να το προχωρήσει και να φτάσει μέχρι την αιτία, μέχρι τη ρίζα του κακού. Και ξέρετε, ο ελληνικός λαός σήμερα περιμένει να το δει, περιμένει από το σύστημα δηλαδή και της δικαιοσύνης, αλλά και το πολιτικό σύστημα να απαντήσει απέναντι σε αυτό. Δεν έχουμε αρχίσει να βλέπουμε όμως από τη δικαιοσύνη αποτελέσματα, αυτό το αναγνωρίζετε? Η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της, φυσικά και το αναγνωρίζω. Ωστόσο, ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι τα 30 και χρόνια τρόπου διακυβέρνησης της χώρας με τη διαπλοκή, την αδιαφάνεια, και μέσα σε ένα σύστημα πολιτικών, σύστημα μηντιακό, ναι, και σύστημα επιχειρηματικό, νομίζω ότι είναι η τριάδα η οποία έχει πάρα πολλές ευθύνες για τα κακά τα οποία συμβαίνουν σήμερα στον ελληνικό, μάλιστα, λαό. Επομένως, ναι, η κάθαρση, ξέρετε, δεν έρχεται μόνο έτσι. Σαφώς και η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της, αλλά κάθαρση σημαίνουν και πολλά άλλα πράγματα και αλλαγή, δηλαδή και αλλαγή στον τρόπο που απαιτούν οι Έλληνες πολίτες, το πολιτικό σύστημα και από τους πολιτικούς να δρούν.